Καλησπέρα σας από το κλειστό του Γιώργου Στεφανόπουλου ή αλλιώς Παζαράκη. Είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Lionmen και τους San Antonio Nets. Στο 6-2 οι Lionmen, στο 0-7 οι San Antonio Nets. Ο Κώστας Δημητρίου και ο Ηλίας Χρόνης θέλουν να παραμείνουν στους προνομιούχες θέσεις του ομίλου. Απ' την άλλη, οι Smurfs ψάχνουν απεγνωσμένα το πρώτο τους ροσφύλλο αγώνα. Πρώτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες μετά την διακοπή για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι Smurfs έχουν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απέχουν αγωνιστικά, καθώς έχουν να πατήσουν παρκέ ένα μήνα και. Απ' την άλλη, έπαιξαν ένα παιχνίδι στις 27 Δεκέμβρη, επομένως έχουν καλύτερα παθήματα. Λοιπόν, και ξεκινάμε να δούμε τις πεντάδες μας. Για τους Lionmen έχουμε τον Δημητρίου, τον Τσουβάνα, τον Θεοδόρου, τον Καλαπουθαράκο και τον Μακρυγιαννή. Απ' την άλλη, τον Ανδρώνη, τον Αλέξη, τον Βουρλίτη, τον Καλαϊτζόγλου και τον Μινιό, ο οποίος έκανε και λάθος. Μας συγχωρείτε λίγο να βρούμε εδώ τι γίνεται με την κάμερα, γιατί μας δώσανε λίγο λατωματικιά. Ένα λεπτό έχουμε διανύσει την αμέτρησή μας. 0-0. Το σκορ μας στις δύο ομάδες. Πάνα στο Δημητρίου. Αυτό θα σηκωθεί. Δεν θα φτωχήσει. Βασίλης Αλέξης είναι εκεί να πάρει το αμυντικό rebound. Να δώσει τον Καλετζόγλου και θα με τη σειρά του να κατεβάσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι ευτυχές το γεγονός ότι οι Smurfs σήμερα είναι μαζεμένοι 9, βλέπω. Έχουν δηλώσει 19, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Να μαζεύεται πάλι η ομάδα. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο δεύτερο γύρο. Καλαποθαράκος σταματάει, θα σηκωθεί, θα ανοίξει λογαριασμό. Θα κάνει το 2-3. Καλατζόγλου με την μπάλα στα χέρια του. Θα δώσει στο Μανδρώνη. Βουρλίτης. Αλέξης, ξανά Βουρλίτης. Αυτός με τον Ανδρέα μπροστά του, κόβει το μέσο εκεί πέρα, δεν θα φτωχίσει. Τζουβάνας είναι εκεί να πάρει το αμυντικό rebound. Καλαποθαράκος απέναντι στο Θεοδόρου, θα σηκωθεί αυτός κατευθείαν, δεν θα φτωχίσει ο Ανδρέας. Καλαϊτζόγλου σταματάει κατευθείαν, στον εφηβιασμό. Όπο, τρίποδο στον εφηβιασμό από τον Καλαϊτζόγλου. Η αλήθεια είναι ότι έχει αυτά τα σουτ, δεν πρέπει να τον αφήνουν πολύ ελεύθερο από την περιφέρεια. 2-6 μπροστά η San Antonio Smurfs. 7,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Καλαποθαράκος, Θεοδόρου, Δημητρίου, Μακρύγιαννη, δύσκολα εκεί με τον Βουρλίτη αυτός που θα έρθει να γυρίσει. Θα γυρίσει, δεν θα στοιχίσει όμως. Ο Αλέξης θα πάρει το rebound, θα δώσει τον Καλετζόγλου. Θέλουμε να δούμε ενέργεια και από τις δύο ομάδες, η αλήθεια είναι. Αν βγάλουν ενέργεια και οι δύο θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Αλέξης αστοχή. Ο Τζουβάνας θα πάρει το αμυντικό rebound. Καλαποθαράκος ψάχνει βρίσκει και τον Δημητρίου. Δημητρίου, Θεοδόρου, Μακρύγιαννης, Θεοδόρου, θα σηκωθεί ο Ανδρέας. Ούτε αυτό. Μακρύγιαννης είναι εκεί να πάρει όμως το επιθετικό rebound. Να ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Δημητρίου, Καλαποθαράκος, Τζουβάνας, θα γυρίσει, θα στοιχίσει. Άλλο ένα επιθετικό rebound του Μακρυγιαννή. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Lionmen να πετύχουν ένα καλάθι. Μακρυγιαννής κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Μακρυγιαννής κάτω από τα καλάθια. Αυτή η ρακέτα. Στάρι κερδίζει rebound. Πάρα πολύ καλός. Κέρδισε και το foul τώρα. Καινούργια 14 για την ομάδα του. Δημητρίου, στον Καλαποθαράκο. Καλαποθαράκος. Σκέφτεται, θα δώσει αυτό το Δημητρίου, αυτό θα σηκωθεί. Θα ευστοχίσει ο Κώστας του Δημητρίου.
Οι ατομικές προπονήσεις δεν πάνε στράφη. Κώστα μου, για να δούμε. 4-6 στο συν 2. Σαν Αντώνιος Νεύς. Καλατζόγλου. Πετάει εκεί όπως έχει την μπάλα. Δεν είναι καλό το σουτ όμως. Μάνας πήρε το rebound. Έδωσε τον Καλαποθαράκο. Αυτός δίνει έξω τον Ανδρέα. Κρυγιανής Δημητρίου. Και δεύτερο Κώστας ο Δημητρίου. Είπαμε να λέγαμε κάποια κουβέντα ρε Κώστα και airball. Δεν βλέπω όμως εδώ σήμερα χαίρι με σένα. Πρέπει να διακατητερήσουμε τη σοβαρότητά μας. Τέλος πάντων. Γιουλίτης Ανδρώνης από πολύ μακριά. Δεν θα στοχίσει. Βιαστική επίθεση εδώ πέρα ίσως από τον Αντώνιος Νεύς. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί τόσο πολύ. Υπάρχει, είναι το παιχνίδι, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αλέξης Καλατζόγλου. Βρίσκει τον Αλέξη ξανά, θα σηκωθεί τους κατευθείαν, θα ευστοχίσει. Μπερδεύονται και λίγο, τελικά ο Καλαποθαράκος θα πάει το rebound. Θα τρέξει το γήπεδο, θα δώσει τον Δημητρίου. Θεοδόρου. Ψάχνει, βρίσκει τον Καλαποθαράκο, ξανά Δημητρίου, τρίτο! Τρίτο! Κώστα Δημητρίου έχει βρει το χέρι του! Οι 6 από τις 8 πόντους της ομάδας του. Είναι διαχειρός αρχηγού Κώστα Δημητρίου. Δεν ξέρω Κώστα αν θα φέρω γκολ στην ομάδα σου. Σε σένα σίγουρα πάντως βλέπω αποτελέσματα. Ανδρώνης. Πάρα πολύ καλή εκεί άμυνα από τον Ανδρέα τον Θεοδόρου. Κλέβει, τρέχει. Θα σηκωθεί, προσπαθεί να καρφώσει. Γιατί ρε Ανδρέα, δεν υπάρχει λόγος. Ας το καλάθι, ας το lay-up. Ευτυχώς είναι και όμως ο Καλαποθαράκος και κάνει το 16. Δεν πλήρωσαν οι Lionmen αυτή την απερισκεψία του Ανδρέα, του Θεοδόρου. Εντάξει, ήθελε, είχε χώρο, πήρε τα βήματα. Δεν κατάφερε όμως να ευστοχίσει στο κάρφωμα. Λίτης, Μανδρώνης, για τρεις ο Μανδρώνης. Νιός, θα πάρει το επιθετικό rebound. Λέξης, τον Καλατζόγλου. Δεν μπορεί να περάσει όμως εκεί ο Καλατζόγλου. Έτσι, δευτερόλεπτα θα σηκωθεί. Κοντό το σουτ. Την μπαλά έξω και η κατοχή περνάει ξανά στα χέρια των Lionmen. Στη δεύτερη θέση του ομίλου βρίσκονται οι Lionmen. Του τρίτου ομίλου. Στην τελευταία είναι η Σαν Αντώνιος Νεύς. Βάνας, Καλαθαράκος, πάλι και τον Καλατζόγλου. Σηκώνει και υποτικά το χέρι του, το παραδέχεται. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή στο μάτς μας. Καλατζόγλου θα βγει. Μποχωρίδης θα μπει. Νινιός θέλει να πάρει επίσης κάποιες ανάσες. Θα μπει ο Νίκας. Καλαθαράκος. Κρυγιανής, πάρε εκεί τον Αλέξη. Δεν θα στοχίσει, ο Αλέξης θα πάρει το rebound. Ανδρώνης. Γκλήτη. Περνάει αυτός από εκεί. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι, ο Αλέξης είναι εκεί. Καλά και φάουλ από τον Αλέξη. Τελικά η έκβαση ήταν καλύτερη για τους Σαν Αντώνιος Νεύς. Πέτυχαν το καλάθι, κέρδισαν και το φάουλ. Δεν θα στοχίσει όμως στην πληρωματική βολή ο Αλέξης. Τζουβάνας θα πάρει το rebound, θα πάρει το Καλαποθαράκο. Παράκος. Βρίσκει πολύ ωραίο το Μακρύγιαννη. Πολύ ωραία φάση εδώ από τους Lionmen. 12-8 στο συν 4 τα λιοντάρια. Ανδρώνης. Στον Ποχορίδη. Ανδρώνης ξανά. Σταματάει, θα δώσει τον Γουρλίτη. 7 δευτερόλεπτα έχουν για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Θα με δεν τρίπλα αυτός, θα δώσει τον Ποχορίδη, θα σηκωθεί για 3. Πολύ κακό το σκοτού. Έχουμε αλλαγή. Έτερος Νινιός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά Νινιός Σπύρος. Πριν είχαμε Νινιό Νικόλαο.
Νίνιο Σπύρος πήρε τη θέση του Αλέξη Βασίλη. Στο οποίο ο Τζουβάνος κατευθείαν δεν θα συνεχίσει. Rebound. Νιός. Χορίδη. Χορίδη στη σηκωθή. Θα συνεχίσει. Ο Θεοδόρ θα πάρει το rebound. Δύο λεπτά έχουμε για την πρώτη διακοπή. Το πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή. Θεοδόρου δεν είναι καλή η πάσα του. Κουρασμένος δείχνει ο Αντρέας τα πρώτα λεπτά, δεν ξέρω. Ανδρώνης απέναντι στον Ινιό το Σπύρο. Σκοφεί και από 2-3 πέ, ας το χύσει. Πάνα στο Δημητρίου. Δημητρίου με την μπάλα στα χέρια του. Εδώ στον Καλαποθαράκο. Καλαποθαράκο στον Θεοδόρου, θα σκοφεί για 3. Επιτέλους, καλά χωτρότητα του Θεοδόρου. Κάνει το 15-8. Έχασε το εύκολο, έβαλε το φαινομενικά δύσκολο, γιατί για τον Αντρέα όλα είναι και εύκολα και δύσκολα. Ο Κλήτης, πάρα πολύ καλή και άμυνα από τον Λένμεν. Θα στοχίσουνε, Μανδρώνης κατευθείαν. Θα στοχίσει εκ νέου, Δημητρίου είναι εκεί να πάρει το αμυντικό rebound. Καλαποθαράκο, 5-4 έχουμε και την ελευθερία στο δεκαλέπτου. Θεοδόρου θα το κάνει 2-2, θα το κάνει το 2-2. 18-8, για πρώτη φορά θα δει ψήφια διαφορά η Lion Man. Να πάω να παίξω ένα τζόκερ, μόλις είπα ότι ο Αντρέας Θεοδόρου είναι κουρασμένος. Πήγε η κόλληση παπά, 2 τριποντάκια, στα μούτρα μου. Νίκας θα στοχίσει. Τρίγιανς θα πάρει και το rebound. Δημητρίου, λογικά ολόκληρη την επίθεση θα την κάνουν, δεν υπάρχει λόγο να βιαστούν. Καλαποθαράκος, φάουλ φωνάζει ο πάγκος στους Μέρφς. Δώρου, θα γίνει το φάουλ. Σωστό φάουλ είναι, χαμηλά είναι η μπαλά. 7 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Εδώ ο Ηλίας Χρόνης. Θεοδόρου θα σηκωθεί, δεν θα το βάλει το τρίτο, θα στην κύριο σκολή σουτ, Μανδρώνης, Μανδρίτη. Δεν μετράει το σουτ. 18-8 μπροστά η Λάιμεν, επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ρούσος πατάει για πρώτη φορά παρκέ για λογαριασμό των Στρουμφακίων. Και ο Μουτσιόπουλος, επίσης πρώτη φορά στο παρκέ. Από την άλλη βλέπουμε τον Ασημακόπουλο, νέο Ισαχθέντα και τον Βουκέρη. Ανανέωσαν τις πεντάδες τους οι δύο ομάδες. Κάτι μάτωσε εκεί ο Κώστας Δημητρίου, τα ματιάσαμε. Δεν είναι κάτι όμως, εντάξει. Θα δώσει εκεί ο γιατρός μας τις πρώτες βοήθειες και θα επιστρέψει. Καλαποθαράκος τον αντικαθιστά για λίγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συνεχίζουμε. Στο παιχνίδι μας Νίκας. Δεν ήταν καλή πάσα εκεί στο Ρούσο. Νιός για τρεις. Δεν θα κάνει το χατήρι μπάλα. Θα βαρέσει το πάνε και θα βγει έξω. Μουτσιόπουλος όμως είναι εκεί να ανανεώσει την επίθεση της ομάδας του. Νίκας. Το σταματάει με φάουλ. Σωστό. Σωστό σχεδόν το διδυτή. Πεντακάθαρο φάουλ είχαμε εκεί από τον Τζουβάνα. Με περιπέτεια βγαίνει τελικά εκτός η μπάλα.
Ούτε στη δεύτερη θα είναι τυχερός. Στο 18-8 παραμένει. Μπροστά πάντα η line φυσικά. Και ο Δημητρίου, ο Γιώργος πέρασε στο παρκέ. Δεν τον είδα. Καλαποθαράκος. Καλαποθαράκος, Δουκέρης είναι εκεί να πάρει το εκδοτικό rebound. Σημακόπουλος, Τζουβάνας. Μάχη εκεί για το rebound. Θα το πάρει καλά Τζόγουλα, θα πατήσει τη γραμμή, λέει ο διδητής. Καθαράκος, θα δώσω στον Τζουβάνα. Ποσταριστεί εκεί αυτός με τον Ινιό. Προσπαθεί να γυρίσει, θα γυρίσει, δεν θα κερδίσει τελικά τον αντιπαλό του. Καλή άμυνα εκεί πέρα από τον παίκτη των Smurfs. Καλά η Τζόουλ τώρα με την μπάλα στα χέρια του. Θα δώσει στο Ρούσο. Ρούσος, θα κοπεί εκεί πέρα από το Δουκέρι στο σού του. Αλλά θα παράξει με την μπάλα, κατεβαίνει, τρέχει. Δουκέρι, θα βρει το Βασιμακόπουλο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία εδώ από τους παίκτες των Λιονταριών. Θα κάνω το 28. Νιός. Έχουν συγγύσει επιθετικά η αλήθεια είναι μέρος εδώ και πάρα πολύ ώρα. Σιώπουλος. Κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου, κάθε φορά θα γίνει το αντίθετο από αυτό που έχω πει. Επιτέλους πάει το ρόδιο μου Σιώπουλος μετά από αρκετή ώρα για, του, για τα στροφάκια. Θα κάνει το 20-10. Double score έχουμε στο κλειστό του Μαζαράκη. Σιμακόπουλος. Φάουλ εκεί πέρα έχουμε από το Ρούσο. Χαμηλά λεδιτή, σωστά. Παναφορά ο Καλαποθαράκος. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη, βρίσκει τελικά τον Τζουβάνα. Παραπέμπει την μπάλα ο Καλαποθαράκος. Σκουμπουφλά εκεί, δεν χάνε όμως την μπάλα, Δουκέρης είναι εκεί. Να σώσει την κατοχή, δίνει στον Σιμακόπουλο, δεν είναι καλό το σούτ του. Από πολύ κοντινή απόσταση έγινε το airball. Σμέρφης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Τζόγλου. Σταματάει με φάουλ εκεί πέρα ο Σιμακόπουλος. Νιός, Νίκας, σταματάει ο Νίκας από το ψηφίσιο μολόν. Στο ψηφίσιο μου, Δουκέρης θα πάρει το rebound. Δημήτρη Γιώργος, σταματάει, προσποιείται, δίνει το Καλαποθαράκο, Τζουβάνας, Σιμακόπουλος, Δημήτρη Γιώργος, μέχρι μέσα αυτός, δεν θα στοχίσει. Νίκας θα πάρει το rebound, μακρινή πάσα, πολύ μακρινή πάσα τον Καλατζόγλου, δεν υπήρχε κανείς, δεν προλαβαίνει τον Μητσιόπουλος, εντάξει. Δεν είναι καλή επιλογή εδώ από το Σταύρο τον Καλατζόγλου. Και έχουμε αλλαγές. Επιστρέφει ο Μακρυγιάννης στη θέση του Τζουβάνα. Φωνάζει το σύστημα εδώ ο Δημητρίου Γιώργος. Σιμακόπουλος. Καλαποθαράκο. Αυτός. Αυτός ο Μακρυγιάννης δεν ξέρω τι μαγνήτη έχει. Η μπάλα καταλήγει πάντα πάνω του, άσχετα να δω την έχασε. Κατάφερε ενώ δεν ήταν σε προνομιούχο θέση σε σχέση με τον αντίπαλό του να βρεθεί μπροστά στην μπάλα. Παρ' όλα αυτά, η κατοχή πέρασε στα χέρια των Smurfs. Οι οποίοι κερδίσανε ακόμα ένα φάουλ. Στο επόμενο θα πηγαίνουν στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Από το επόμενο και έπειτα. Σιμακόπουλος. Κλέβει ο Νιός. Νιός μέχρι μέσα. Δεν θα στοχίσει. Ο Σιμακόπουλος θα πάρει το rebound. Θα κατέβει. 6 και 20 έχουμε μέχρι το ημίχρονο. Σιμακόπουλος. Καλαποθαράκος, με συγχωρείτε. Και μπήκε το φάουλο Καλαποθαράκος. Και έχουμε time out. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στα τελευταία 6 και 18 του πρώτου ημιχρόνου. Καλαποθαράκος είναι στην επαναφορά.
Ρίτα στον Σιμακόπουλο, δυσκολεύεται αυτός, θα βάλει ένα πάρα πολύ όμορφο, αν και δύσκολο καλάθι, πολύ όμορφο. Πήγε εκεί ανάμεσα στους αντιπάλους του, έσπασε την άμυνα και έβαλε το καλάθι, έκανε 22-10. Τζόγλου. Πέμπτο ομαδικό για τους Lion, στέλνουν στη γραμμή της φιλανθρωπίας του Συμφάκια. Καλά Τζόγλου είναι έτοιμος για την πρώτη του βολή. Θα ευστοχείς την πρώτη. Θα ευστοχείς όμως τη δεύτερη. Καλά που χαρακώ στο πάρτι. Δημητρίου Γιώργος, καλά του φαουλ. 24-11, έχουν βρει ρυθμό οι Lion Men και σε άμυνα και σε επίθεση. Θα πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλαγές έχουμε. Ο Ρούσος πάει στον πάγκο, ο Αλέξης, ο Βασίλης θα μπει εντός παρκέ. Θα ευστοχίσει και στη βολή. Έμεις τον τρίποντο για τους Lionmen και 25-11. Έχει αρχίσει και γέρνει σιγά σιγά το κήπεδο. Καλά η Τζόγλου, κάνει και τις τριπλίτσες, σταματάει, σηκώνεται, θα αυτοκτήσει. Μακρύ γέννης θα πάρει το rebound. Καλά η Τζόγλου πετάγεται εκεί σαν το σύμφωνο, δεν θα καταφέρει όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Η κατοχή θα ξαναπεράσει τα χέρια των Lionmen. Τρίου. Καλά Παπαράκος, θα σηκωθεί αυτός και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 28-11. Νομίζω θα έπρεπε να πάρουν ένα time out τους Nerds, να κόψουν λίγο το ρυθμό των αντιπάλων τους. Αλέξης. Βήματα, σωστά. Έχουμε αλλαγή. Επιστρέφει ο Κώστας Δημητρίου στο παρκέ. Καλά Παπαράκος βγαίνει να πάρει μερικές ανάσες. Έβαλε τον τρίποντο, τον έβγαλε καπάκι. Coach Χρόνης είναι αυτός. Σιμακόπουλος, το δικαίρι. Ακόμα ένα καλάθι. 30-11. Στο συν 19 η Lion Men. Πάρα πολύ καλή. Διανύουν εξαιρετική χρονιά οι Lion Men. Έχουν δέσει πολύ, έχουν ένα πολύ καλό και έμπειρο σύνολο όλων των ηλικιών. Με ηλία χρόνια στον πάγκο, μαέστρο σε κάθε παιχνίδι. Σιόπουλος, μια μπερδεύεται εκεί λίγο. Δεν θα χάσουν την κατοχή όμως τις Nerds. Σηκωθεί από το σπίτι του Καλαϊτζόγλου, δεν θα φτάσει μπάλα όμως. Ούτε καν να χτυπήσει Στεφάνη. Δημητρίου με την μπάλα στα χέρια, 4,5 λεπτά για το ημίχρονο. Σιμακόπουλος θα σηκωθεί απευθείας. Δεν θα δώσει μια assist στον συμπαίκτη του. Σιόπουλος θα δώσει τον Καλαϊτζόγλου. Τζόγλου. Λίτης. Τα κοπεί κανονικότατα και από το Μακρύγιαννη. Προσπαθεί και ο Βουρλίτης να βρει χώρο. Δεν έχει η Στεφάνη. Ορθά δεν ανανεώθηκε η επίθεση. Τρίου θα σηκωθεί. Δεν θα σηκωθεί από μέση απόσταση. Νινιάς θα πάρει το rebound. Θα δώσει στον Βουρλίτη αυτό τον Καλαϊτζόγλου. Τζόγλου, Αλέξης, Νιός,
Βουρλίτης. Πάρα πολύ ωραίο πεταχτάρι εκεί από τον Βουρλίτη. Θα κάνει το 30-13. Δεν έχουν καλή επιθετική συγκομιδή οι Σαν Αντώνιος Μεύς. Θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο, να παίρνουν καλύτερες επιλογές. Τρίου, δίνει στο Σμακόπουλο. Κέρι, θα γυρίσει, θα ευθυντήσει. Πάρα πολύ καλή linemen για ακόμα ένα παιχνίδι. Αλέξη στον Σιόπουλο. Σπίτι εκεί, θα σηκωθεί για δύο. Δεν θα ψηφίσει, δεν κέρι στο πάρει το rebound. Και σαν Αντώνιος Μεύς, αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ καλό σύνολο αγωνιστικά. Δεν είναι δίκιο κατ' εμέ το οι μηδέν νίκες. Μένεις λίγο καλύτερη θέση. Γιατί έχουν καλά αγωνιστικά παιδιά, έμπειρα παιδιά. Και στη ρακέτα και στο σουτ. Τέλος πάντων, για να δούμε. Έχουμε ακόμα έναν ολόκληρο γύρο. Πολλά μπορούν να συμβούν. Σιόπουλος δεν είναι καλή η πάσα του. Σιμακόπουλος θα κλέψει. Θα πάει στο Δημήτριο τον Κώστα. Σταματάει αυτός. Κι άλλο έχει βρει τη θέση του ο Κώστας. Δεν χάνει σε σουτ από μέση απόσταση. Τζόγλου, θα στοχίσει ακόμα ένα σουτ, Μπουκέρης θα πάρει το rebound. Δημητρίου. Ένα μισή λεπτό για το ημίχρονο. Κόπουλος, Μπουκέρης. Κοιτάξτε, λίγη είναι ότι η Λέμον πετάνε την μπάλα και αυτή καταλήγει μέσα από παντού. Όποιος και να σουτάρει θα βάλει καλάθι. Οι Σμερς δεν είναι το ίδιο τυχαίρι, η αλήθεια είναι. Στους 23 έχει εκτοξευτεί η διαφορά. Καλή Τζόγλου για 3, για 2 λέει διετής, πατούσε. 36-15. Μαντρώνης και Νίκας ετοιμάζονται αλλαγή να μπουν ξανά. Είναι πάντα θέλω ότι έχουν μείνει βέβαια. Ποιος ξέρει. Είχανε να δώσουν οι Σμερς. Έχουμε αλλαγές. Ανδρώνης και Νίκας μέσα. Μουτσιόπουλος και Νινιός Νικολός έξω. Τρίγιανη στο Τικέρι. Τρίου Γιώργος. Κατοχή παραμένει στα χέρια των Lionman. Δημητρίου. Διψήφιος ο κόσμος Δημητρίου. Κάνει 38-15. Νομίζω έχει βάλει 10 πόντους. Απορεί και ο Ηλίας ο Χρόνης. Δεν το πιστεύει αυτό που βλέπει σήμερα. Λέξης, Καλατζόγλου. Σηκωθεί ξανά αυτός, θα ευστοχίσει, δεν θα πατήσει την φορά. Είναι τρίποντο καθαρό, 38-18. Σημακόπουλος, 10 δευτερόλεπτα, όλη επίθεση για τα λιοντάρια. Σημακόπουλος, ευστοχή, Καλατζόγλου. Γιατί είχε αρκετό χρόνο, δεν είχε λόγο να πετάξει την μπάλα, μπορούσε να πετάξει μια πάσα για να κάνω ένα καλύτερο σουτ. Τέλος πάντων, 38-18 σκόρη με χρόνο, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε σιγά σιγά για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. 38-18 μπροστά η Lineman, σταθερά. Πεντάδες για τις δύο ομάδες μας είναι Καλαπουθαράκος, Μακρυγιάννης, Θεοδόρου, Δημητρίου, Κώστας και Τζουβάνας για τους Lineman. Απ' την άλλη έχουμε τον Μανδρών, τον Βουρλίτη, τον Νιό, τον Σπύρο, τον Νίκα και τον Αλέξη. Θεοδόρου. Μακρυγιάννης. Σηκωθεί αυτός, δεν θα στοχίσει. Θα παλέψει και ο Τζουμάνας, τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Βουρλίτη. Βουρλίτης, βέβαια μέσα, θα στοχίσει. Αντρέας θα πάρει το rebound. Σταματάει ο Αντρέας, θα σηκωθεί για δύο.
Jump stop και μέσα. 40-18. Οδηγούν ήρεμα την κούρσα οι Lionmen. Ρόνις, Μίκα, Λίτης. Μαμπρόνις για 3, θα ευστοχίσει ο Μαμπρόνις. Πρέπει να βρουν λίγο το χέρι τους και οι Σμεύ σιγά σιγά, είπαμε, έχουν πάρα πολύ καλό σύνολο, είναι και μαζεμένοι σήμερα. Θα μπορούσαν να μαζέψουν την διαφορά. Και γιατί όχι να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Καλά το φαράκο. Δημητρίου. Κρίγιανης, δυσκολεύεται λίγο, σουτ φωνάζει ο Ηλίας ο Χρόνης. Βέβαια σούτ από τον Καλαπαθαράκο, δεν θα συνεχίσει όμως αυτός. Κατοχή στα χέρια των Λευκών. Δρόνης. Λίπης, Τακνίκα. Κάστασε για 3, θα συνεχίσει. Ακριγένεις ακόμα ένα rebound. Καλαπαθαράκος. Βάνας. Τσουβάνας την ασίστ, να καταγίνει στο καλάθι, 42-21. Σκορμάς. Ρόνης. Λίτης. Αλέξης. Ρόνης εκεί που θα θέλει να πάρει στο Θοδόρ, δεν τα καταφέρνει όμως. Κοντός το σούτ, βάλει στο χέρι και τον Lionmen. Ήρεμα λέει εδώ ο Ηλίας ο Χρόνος στους παίκτες του, φρένο να βάλουνε. Και φλέξουν και από το μούδιο του, η κατοχή παραμένει στα χέρια των Lionmen. Μακρύγιαννης, θα στοχίσει από την αποδείξη των βολών. Ο Μάντρος με την μπάλα στα χέρια του, παραμένει αυτός. Πόδι λένε διαιτητές, σωστά. Κακό σουτ. Βουβάνε το rebound, θα βρω στο Θεοδόρου. Και αυτό σταματάει. Δεν είναι ευστοχής όμως, μην νιώσουν εκεί να πάρει το rebound. Ρόνης. Σαν Αλέξη. Έχει τρίπλα αυτός, τώρα θα την αξιοποιήσει. Με περιπέτεια θα καταλήξει η μπάλα όμως μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία πάσα, ωραία συνεργασία εδώ από τους παίκτες των Σνουμπακίων. Άντε να επιστρέψει επιτέλους και ο Γκουρογιάννης ο Ηλίας. Είναι τραυματίας, που ξέρουμε από την αρχή της σεζόν. Το περιμένουμε σύντομα κοντά μας. Αλλαγή. Ο Αλέξης βγαίνει εκτός, ο Ρούσος μπαίνει στο παρκέ. Ψάχνουμε να βρούμε την μπάλα τώρα. Δίνουμε κατευθυντήριες οδηγίες από πού να περάσουν για να τη φέρουν. Στροφή στο παιχνίδι μας. Μπρώνει την μπάλα στα χέρια. Σε συν 19 βρίσκονται οι Lionmen. Λίτης. Πολύ καλά. Με λίγο καλό φοβαράκο. Ο Ανδρέας θα πεταχτεί. Θα κλέψουν στα χέρια τον υπάλλη του. Ζιζάνι ο Ανδρέας. Κακή πάσα εδώ από Δημητρίου τον Κώστα. Μπρώνης. Τεκλάρι. Να βρει χώρο, θα βρει τελικά, θα σηκωθεί, δεν θα σηκωθήσει. Τρέχει να πάρει το rebound. Δεν προλαβαίνει. Λάιμεν ξανά με την μπάλα στα χέρια τους.
Αλλά το Θαράκο, το Θεοδόρου. Θεοδόρου, Δημητρίου. Μέσα στο Μακρυγιάννη, αφού θα ξαναβγάλει το Θεοδόρου, θα σκοπεί αυτό για τρεις. Σβηστός ο Ανδρέας σήμερα. Κάνει τη δουλίτσα του. Ανδρώνης βρίσκει εξαιρετικά το Θεοδόρο εκεί. Θα κερδίσει και το φάουλ αυτός. Αλλαγές έχουμε, αρκετές και για τις δύο ομάδες. 45 τάσος. Τρόλεπτα, σωστό είναι το σφύριγμα τους διδυτές. Σωστό ποτό. Νιός. Ρούσος θα σηκωθεί. Με έναν παράδοξο τρόπο θα κάνει 25 τους πόντους της ομάδας του. 45-25 το σκορ μας. Σημακόπουλος. Δεν θα στοιχήσει κάτω από την μπασκέτα. Θα το καλάθι. Σκιόπουλος. Ρούσος. Πάτσε λέει όμως ο... Ο Μουτσιόπουλος λέει ότι θα δώσει την μπάλα στην ομάδα του Λιλιακού Χρόνη. Γιώργος, τον Καλέτζογλου επάνω του. Τρίου, Χέρι, Θεοδόρου. Δεν θα στοχίσει ο Θεοδόρου, είναι και στο πάρει το rebound. Κακή συνεργασία εδώ από τα στρουμφάκια. Γεωργίου, στον Θεοδόρου, δεν θα στοχίσει ο Ανδρέας. Εδώ η κάμερα υποθυμάει μόνη της, όπως βλέπουμε όλοι. Δημητρίου, Κέρις, δεν στοχίσει ο Κέρις. 47-25 μπροστά οι Lionmen. Νιός, Καλατζόγλου. Θα πάρει το maximum ο Καλατζόγλου. Θα πάρει τις τρεις βολές όμως. Και έχουμε και αλλαγή. Νινιός μπαίνει, Νινιός βγαίνει. Θα ευστοχίσει ο Καλατζόγλου στην πρώτη. Δεύτερη, ακόμα μία έχει, δεν χρειάζεται να βιάζονται να μπουν μέσα. Δεν θα ευστοχίσει στην τρίτη, 2 στις 3 έκανε ο Καλατζόγλου. Θεοδόρου. Δώσε το Σημακόπουλο, προσπίρει αυτό, θα σηκωθεί. Θα πάρει το φάουλ και είναι έτοιμος για 2 δεύτερες βολές. Gracias.
Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 49-27. Ρούσο στον 9, κατευθείαν θα γυρίσει, θα στοχίσει, θα πάρει το rebound, δεν θα βρει συμπαίκτη όμως. Και η κατοίκη θα περάσει για τον Λέανμεν, οι οποίοι κερδίζουν και φάουλ. Γεωργίου, Δημητρίου Γιώργος είναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Τζουβάνα θα στοχίσει. Θα κάνει το 51-27. Νομίζω το παιχνίδι μας είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Μένουν 12 λεπτά βέβαια ακόμα, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει το momentum να γυρίσει αυτό το match. Για να δούμε παρόλα αυτά. Σιώπουλος. Σουτ, Μουνιός θα πάρει το rebound, θα σηκωθεί και θα βάλει ένα buzzer. Δίποντο κάνοντας το 51-29. Ρούσος. Και η επιλογή του Ρούσου δεν τα κατάφερε. Κατοχή πάλι στους μαύρους και έχουμε αλλαγές, Ρούσους εκτός, Γουρλίτς εντός. Δημητρίου. Θα δώσει τον Σμακόπουλο, θα σηκωθεί αυτός. 53-29, ένα λεπτό πριν ολοκληρώσουμε την προτελευταία μας στροφή. Κλέβει και ο Σημακόπουλος από τον Καλετζόγλου. Πάει στο lay-up, θα στοχίσει όμως. Καλετζόγλου. Ποχορίδης, Μητσιόπουλος. Ωραία πατωτή από τον Νίκο τον Ποχορίδη. Δεν αξιοποιήθηκε κάπως. Έγινε και λάθος. Σαράντα δευτερόλεπτα απομένουνε. Το τρίτο δεκάλεπτό μας. Μητρίου. Θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουμε συμπληρωμένα ομαδικά, απ' έξω είναι η μπάλα. Σημακόπουλος. Στο πικέρι. Παρόλο που δεν ήταν καλή η πάσα του πικέρι, η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των λιονταριών. Σημακόπουλος. Θεοδόρου, Δημητρίου, στοιχείο Δημητρίου, Μποχορίδης στο rebound, 14 δευτερόλεπτα όλα για τα στρομφάκια. 7 δευτερόλεπτα τώρα, Καλετζόγλου, λογικά θα πάρει στο σπίτι του Καλετζόγλου, εννοείται. 53-29, ένα δεκάλεπτο που μένει, στροφή σε πολύ λίγο. Επιστρέφω στο παιχνίδι μας για τα τελευταία 10 λεπτά. 53-29 μπροστά οι Lion Men. Πεντάδες έχουμε Δικέρη, Καλαποθαράκο, Δημητρίου Κώστα, Ασημακόπουλο και Μακρυγιάννη για τους Lion Men. Από την άλλη έχουμε τον Αλέξη τον Βουρλίτη, τον Ποχορίδη, τον Καλετζόγλου και τον Μουτσιόπουλο. Το βάλε, αυτό χρειαζόμαστε.
σχόλια που ακούστηκαν από τον πάγκο μετά τον τρίποντο του Άλεξ του Βασίλη, το οποίο έκανε το 53-51. Είναι ακόμα πολύ μακριά οι Smurfs, η αλήθεια είναι. Για να δούμε βέβαια αν έχουν κάποια θέματα να βγάλουν, έστω και κάποια αντίδραση, έστω και τώρα. Έτοιμος να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές του Μαγκριάννης. Θα στοχίσει στην πρώτη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Καρατζόγλου. Σιόπουλος. Θα δώσει τον Καλατζόγλου ξανά. Βορύδης, Σιόπουλος, 3 λεπτά, δύσκολο σουτ, ας το πω. Ωραία, πάμε στον Καλαποθαράκο, Σιμακόπουλος. Θα βρει τελικά τον Κώστα του Δημητρίου, μπερδεύεται αυτός όμως, εντάξει. Δεν ήταν καλή αρχική πάσα ούτως ή άλλως του συμπαίκτη του. Προσπάθησε εκεί να τσιγκρατήσει, δεν τα κατάφερε. Μικρό το κακό βέβαια. Σε θέση ισχύως παραμένουν οι Lion Men. Με αρκετά μεγάλη διαφορά. Καλατζόγλου. Βορύδης. Αλέξης. Βουλίτης. Στοχίζει ο Βουλίτης. 8,5 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρησή μας. Σε 7 νίκες θα πάνε οι Lion Men, μέχρι τώρα δεδομένα τουλάχιστον. Στις 8 ήττες θα υποχωρήσουν οι ουραγοί Smurfs. Σιόπουλος, φάουλ εκεί, σωστά, τότε είναι ο διαιτητής. Ελεύθερη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη. Καλαποθαράκο, στον Σιμακόπουλο, Κέρις. Με πλάτη εκεί παίζει το Βουλίτη, θα δώσει τον Σιμακόπουλο. 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκδηλώσουν επίθεση Lion Men, Δημητρίου με την μπάλα στα χέρια του, μπερδεύεται και ο Κώστας, θα την κλέψει την μπάλα ο Καλατζόγλου. Καλατζόγλου, Στοποχωρίδη. Βουρλίτης, σκοφτεί και τρεις ο Βουρλίτης, θα είναι άστοχος, αλλά που παράκος. Πάω λεχόν τον Μαχουδίνδη. Αντιαθλητικό ζητάει εκεί ο παίκτης των Lion Men. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν αντιαθλητικό. Κάτσε Κώστα μου γύρω γύρω εκεί στα 3-4 μέτρα από τη ρακέτα, από το καλάθι. Αυτά τα σωστά και τα έχεις. Ας τα τρίποντα, να τα βάλει κανένας άλλος. Δεν θα έχουμε το καλάθι και βάλει, θα έχουμε μόνο φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Ας το έχεις την πρώτη του ελεύθερη βολή ο Νίκας.
Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Γκρίγενης θα πάρει το rebound. Καλά από Φαράκος. Δημητρίου. Εντάξει, Κώστα μου ήσουν πάρα πολύ καλό σήμερα. Θα χάσει και κάποια, αν τα βάζεις όλα δεν θα ήσουν εδώ πέρα, θα ήσουν στο μαγικό κόσμο του NBA λογικά. Λίπης, Μανδρώνης, 6:40 μέχρι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μας. Μακρυγέννησε σε ακόμα ένα rebound. Κάτω το Σαράκος. Πολύ ωραία, πάσα assist. Και καλά θα το δικαίρει, πολύ ωραία. Μια ακόμα ωραία συνεργασία εδώ από τους παίκτες των Lionmen. Μινιός, θα κοπεί, κανονικότατα. Ο Φαράκος. Κέρδισε ακόμα ένα σου 2 πόντων, 57-33. Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν την αναμέτρηση τελικά οι Lionmen. Αντρίος Θεοδόρου δεν έχει παίξει πολύ σήμερα. Τον ξεκουράζει προφανώς ο coach Ηλίας Κρόνης, καθώς σε δύο αγωνιστικές έχουμε την αναμέτρηση με τους Phoenix Bums. Το οποίο παιχνίδι αυτό θα είναι δυνατό, σκληρό, σε δύο πολύ τραντούς ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στις πρώτες θέσεις. Τέλος πάντων, ας ολοκληρώσουμε τώρα αυτό και βλέπουμε μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Του Κέρις με πλάτη, Βίνσον Σημακόπουλο, δεν θα βάλει το καλάθι αυτός. Θα σουτάρει όμως δύο βολές. Χάστες φωνάζει ο Δημητρίου. Προφανώς για να μην βγει αλλαγή μάλλον. Ακούστηκε όμως, παρόλα αυτά. Κέρις Δημητρίου. Αχ, δεν θα μπει η μπάλα. Μανδρώνης θα πάρει το rebound. Θα κατέβασε την μπάλα. Νίκα θα βάλει το καλάθι. Πλησιάζουν τους 40 πόντους σιγά σιγά και οι Smurfs. 57-35 είναι το σκορ. Δημητρίου στο δουκέρι, δεν είχε καλή ισορροπία, καλά έκανε και την έδωσε έξω, την ξαναπήρε όμως και έβαλε ακόμα δύο πόντους. Με κλειστά μάτια βρίσκονται οι παίκτες των Lionmen. Έχει πέσει γενικά ο ρυθμός του παιχνιδιού γιατί οι ομάδες χαλαρά παίζουν και τα δύο στρατόπεδα. Εντάξει, λογικό είναι, η διαφορά έχει ξεφύγει αρκετά. Σημακόπουλος, δεν θα στεφίσει ο Σημακόπουλος. Νινιός θα πάρει το ριμπάουν. Ο Θεοδόρου θα πιαστεί όρθιος μέχρι να μπει. Βλήτης, το Μανδρώνη. Δημητρίου την μπάλα. Κακή επιλογή για το Μανδρώνη. Δημητρίου. Φάουλ έχουμε. Και ήρθε τελικά η ώρα του Ανδρέα Θεοδόρου. Αστοχή στο σουτ. Νινιός θα πάρει το rebound. 3:40 έχουν απομείνει. Λίπης για 3. Θα αστοχήσει. Θεοδόρου θα πάρει το rebound.
Θα κατεβάσει την μπάλα. No look και καλά πάσα. Δημητρίου αστοχή. Καλοκαίρι συνήκει όμως να ανανέωσε την ίδρυση της ομάδας του. Δημητρίου, Θοδόρο από πάρα πολύ μακριά. Θα το βάλει ο Ανδρέας. Γουρλίτης για τρεις. Απαντάει στο σου τριών πόντων ο Γουρλίτης. 62-38. Τρίου. Να έναν, δίνει τελικά στον Τζουβάνα. Ωραία assist, ωραίο καλάθι και θα έχει και μία έξτρα βολή. Ο παίκτης των Μοντεβιών. Τα 38 είναι το σκορ μας. 2,5 λεπτά ακόμα. Ρόνης. Μουτσιόπουλος. Γυρίζει εκεί ο Μουτσιόπουλος. Προσπαθεί να πει το μανδρώνει. Ο Ανδρέας όμως ο Θεοδόρου θα πάρει τελικά όμως την μπάλα. Θεοδόρου. Δημητρίου, έτερος Δημητρίου, θα σηκωθεί αυτός. Δεν θα μετατρέψει ασίστ την μπάσα του Κώστα του Δημητρίου. Τελευταίο δίλεπτο εδώ στην αναμέτρησή μας. Φάουλ έχουμε. Από το Δημητρίου το Γιώργο. Τρία τομάτικα για τους Λέμεν. 1:50 ακόμα. Ολόκληρη την επίθεση της λέει της γραμματεία. Σκιόπουλος θα σταματήσει και θα ευστοχήσει. 67-41, σπάνε τελικά τον φράγμα των 40 πόντων Ισμερς. Τρίου. Θεοδόρου θα σηκωθεί, θα ευστοχήσει, Νίνιος θα πάρει το rebound. Ρόνης. Πάσα του Μανδρώνη. Αλλαγές έχουμε. Για το stand innovation μάλλον γίνονται αυτές οι αλλαγές. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Έτσι πως είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Στο 67-41. Ένα λεπτό απομένει ακόμα. Θεοδόρου. Αστοχή ο Θεοδόρου. Τζουβάνας παραδέχεται ότι έβγαλε αυτό στην μπάλα έξω. Μανδρώνης. Ρούσος. Προχωρίδης. Καντορέ του φωνάζουνε. Το έκανε. Δεν θα το βάλει όμως, δεν πειράζει, καλώς ήρθανε. Δημητρίου. Κάτι σαν κάρφωμα εκεί από τον Τζουβάνα. Παρ' όλα αυτά αυτό θα είναι πιο τυχερός ο Ανδρέα του Θεοδόρου και θα βάλει το καλάθι. Θέλουν να προσφέρουν και σκορ και θέαμα οι linemen. Μποχωρίδης, και τώρα Μποχωρίδης. Δεν θα κάνουν λογικά επίθεση linemen. Έβδομη νίκη για τους Λέρμεν με 69-41 απέναντι στα Στρουμφάκια. Οι Σμέρφς παραμένουν στην τελευταία θέση ουραγή με 0 νίκες. Από εμάς, καλό βράδυ.